Τώρα για την περιβόητη ΕΙΔΕ στο αυριανό δελτίο ειδήσεων της ΔΕΛΤΑ Τηλεόρασης έχουμε νεότερα, κυρίες και κύριοι. Η Κυριακή Μπασκάκη συγκέντρωσε αρκετές πληροφορίες, σοβαρές εξελίξεις επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Στο αυριανό δελτίο της ΔΕΛΤΑ Τηλεόρασης όμως οι λεπτομέρειες για όλα αυτά. Παραμένουμε όμως στον Περιφερειάρχη, στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Άρη Γιαννακίδη, γιατί σε 5 μέρες θα είναι έτοιμα τα τεύχη δημοπράτησης για το έργο της σύνδεσης του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης με τον σιδηρόδρομο επιτέλους. Ενεργείες έγιναν σήμερα το πρωί από τον Περιφερειάρχη, ενώ από εδώ και στο εξής η σκυτάλη περνάει στο φορέα υλοποίησης που είναι η Εργοσέ. Τόσο ο κύριος Γιαννακίδης όσο και ο πρόεδρος του ΟΛΑ Χρήστος Σκεύας μίλησαν για ένα έργο μεγάλης σημασίας. Η ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου σύνδεση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης με το σιδηρόδρομο είναι πλέον γεγονός. Τώρα είναι η υπογραφή της απόφασης ένταξης για να προχωρήσουμε στη διαγωνιστική διαδικασία. Την επιδίδουμε στον ΟΛΑ λόγω της συνεργατικότητας που είχαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τη γνωστοποιούμε στον τελικό δικαιούχο που είναι Εργοσέ και πιστεύω ότι σε πολύ λίγες μέρες ο συνηθισμένος χρόνος, γιατί όλη η προπαρασκευή όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις έχουν ολοκληρωθεί από τη διαχειριστική μου αρχή, πιστεύω ότι σε ένα πενθήμερο από τώρα, αυτό λέει η εμπειρία μας, θα υπάρξει η διαδικασία έγκρισης των τευχών δημοπράτησης και η διαδικασία της προκήρυξης του έργου. Το έργο με δικαιούχο την Εργοσέ έχει συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 4.920.000 ευρώ και αφορά στην κατασκευή τερματικής σιδηροδρομικής γραμμής του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, η οποία θα συνδέει το πλέγμα των γραμμών που αναπτύσσονται στο λιμάνι με το χώρο του σταθμού των εμπορευματοκιβωτίων. Το συνολικό μήκος των γραμμών είναι περίπου 2 χιλιόμετρα σε ανάπτυγμα μονής γραμμής. Ειδικότερα πρόκειται για τετραπλό διάδρομο 325 μέτρων καθώς και 700 μέτρα μονή σιδηροδρομική γραμμή. Το συγκεκριμένο έργο είναι μέρος μιας σειράς έργων που αφορούν στη γενικότερη αναβάθμιση του λιμανιού της πόλης. Δηλώνω με πολύ μεγάλη σαφήνεια και όσο μπορώ με στεντόρια φωνή σε συνεργασία με όλη τη θεσμική κοινωνία αποσπασματικές χρηματοδοτικές παρεμβάσεις δεν γίνονται στην περιφέρειά μας. Όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία συγκλίνουν να αναδείξουν το μεγάλο μας αναπτυξιακό στόχο. Και στην επόμενη προγραμματική περίοδο, άμεσος στόχος είναι επιτέλους η διασύνδεση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης με την Εγνατία. Αυτό που λέει αυτή η απόφαση, αυτή η σύνδεση, δεν είναι ουσιαστικά μόνο αυτή η σύνδεση. Αφορά το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας αυτής της πόλης, αυτής της περιοχής, διότι ταυτοχρόνως, όπως είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, ήρθε και η προκαταβολή ήδη από το πρόγραμμα C2C. Αυτό σημαίνει με πολύ απλά λόγια ότι έγινε κατανοητό από την Κομισιόν ότι πρέπει η Αλεξανδρούπολη να ενταχθεί στα διευρωπαϊκά δίχτυα, όπως και εντάχθηκε ήδη, και ξεκινάνε πρώτες μελέτες αυτού του έργου. Στο λιμάνι τώρα παραμένουμε, γιατί στο δίκτυο λιμένων EcoPorts εντάχθηκε ο οργανισμός λιμένος Καβάλας. Στο δίκτυο μετέχουν λιμάνια από όλη την Ευρώπη που ενσωματώνουν στη λειτουργία τους συγκεκριμένες δράσεις περιβαλλοντικής ευθύνης. Αυτό όμως δεν είναι προτεραιότητα για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, καθώς σύμφωνα με τη διοίκηση του οργανισμού, σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΛΑ, προέχουν, όπως λέει χαρακτηριστικά ο κ. Σκεύας, άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Καμία προοπτική για ένταξη στο δίκτυο λιμανιών EcoPorts δεν φαίνεται να έχει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Η Αλεξανδρούπολη πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι το κέντρο του κόσμου. Έχει ορισμένες δυνατότητες. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ολοκληρωμένο το λιμάνι. Για ποιο EcoPort, πού να πούμε, σε τι πράγμα. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Όταν ολοκληρωθεί το λιμάνι, σαφώς και θα προσπαθήσει η επόμενη διοίκηση να το βάλει. Το δίκτυο λιμανιών EcoPorts λειτουργεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θαλάσσιων Λιμένων. Ωστόσο, ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης έχει να λύσει άλλα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του λιμανιού. Υπάρχουν διάφορες προϋποθέσεις, υπάρχει η εφαρμογή του ISPS, υπάρχουν διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Δεν γίνεται. Εν τω μεταξύ, ούτε στο άμεσο μέλλον φαίνεται να υπάρχει προοπτική για ένταξη του λιμανιού στο συγκεκριμένο δίκτυο. Δεν είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή και είμαι βέβαιος ότι ούτε της ερχόμενης διοίκησης το αν θα είναι στο EcoPort ή στο GreenPort ή οτιδήποτε η Αλεξανδρούπολη. Οι προτεραιότητες αυτή τη στιγμή είναι άλλες. Πρέπει να ολοκληρωθεί η εκβάθυνση, να μπει ο σιδηρόδρομος όπως έχει γίνει και να συνδεθούμε με τη Μαύρη Θάλασσα. Αυτή είναι η προτεραιότητα του οργανισμού και αυτή, να είστε βέβαιος, θα είναι και του επόμενου διοικητικού συμβούλου, όποτε είναι το επόμενο διοικητικό συμβούλιο. 160 στρέμματα γης σε μια περιοχή φιλέτο της Αλεξανδρούπολης παραμένουν αναγκαστικά ανεκμετάλλευτα εδώ και 27 χρόνια. Πρόκειται για μια έκταση πολύ κοντά στον γαλλικό σταθμό.
η οποία έχει κηρυχθεί απαλωτριαία από το master plan του λιμανιού της πόλης, όμως παρά τα σχεδόν 30 χρόνια που έχουν περάσει, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια πληρωμής των απαλωτριώσεων ή απελευθέρωσης των κτημάτων. Αυτό σημαίνει ότι οι κτηματίες της συγκεκριμένης περιοχής ούτε να αξιοποιήσουν τα κτήματά τους μπορούν, ούτε να τα εκμεταλλευτούν, ούτε βεβαίως και να τα πουλήσουν. Το δρόμο της δικαιοσύνης θα βαδίσουν πλέον οι γεωκτήμονες της χερσαίας ζώνης του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν τις περιουσίες τους που είναι όμοιροι των απαλωτριώσεων για τον master plan του λιμανιού. Έχουμε να θέσει σε δικηγόρο, σε νομικό τόπο μας, γιατί αρκετά ο οργανισμός λιμένος Αλεξανδρούπολης μας έχει δουλέψει με το σήμερα, με το αύριο, ότι θα τα απαλωτριώσουν τα κτήματά μας, ότι θα τα αξιοποιήσουν κτλ. Δυστυχώς δεν έχει δείξει κανένα ευαισθησία ο οργανισμός λιμένος. Μάλιστα έχουν δείξει ευαισθησία, και αυτό είναι το σωστό, για την εκβάδιση του λιμένους και για την συνδρομική σύνδεση του λιμένους. Οδικά με την Εγνατία δυστυχώς δεν έχουν ενδιαφερθεί οι παράγοντες. Ο οργανισμός λιμένος